Φέτο τα Χριστούγεννα είναι μαύρα. Μαύρα παγκοσμίως, ειδικά και στην Ελλάδα. Τα παλιά χρόνια που είμαστε κοπέλια, οι μανάδες μας και κάθε νοικοκυρά, παρόλο τη φτώχεια, κάνανε τα μελομακάρονα, κάνανε τις κουραμπιέδες, την παραμονή των Χριστουγέννων, αν βρίσκανε κανένα κοτόπουλο να κάνουν καμιά σουπίτσα, μας καλούσαν και τρώγαμε. Φτώχεια. Σήμερα η εξέλιξη τα έχει όλα, αλλά τα έχουν ορισμένοι. Πολλές οικογένειες πολύτεκνες και μη πολύτεκνες, αυτά τα Χριστούγεννα δεν θα έχουν ένα ψωμάκι να το φάνε. Και παρακαλώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο, αν μπορέσουν ένα πιάτο φαγάκι, ένα κιλό κρεατάκι, να το δώσουν όπου μπορούν, να φάνε για αυτοί τα παιδιά τους ένα κομμάτι κρέας. Εμείς όταν είμαστε μικρά παιδιά, πηγαίναμε, λέγαμε τα κάλαντα, έκαναμε δύο με τα κουτάκια του κάμελ και βάναμε ένα σπάγο και λέγαμε τα κάλαντα και γυρίζαμε τα σπίτια και μας δίνανε, τότε ήταν οι δεκάρες, τα πενταράκια και μαζεύαμε ό,τι μαζεύαμε, άλλοι μας υποδεχόταν με ευγένεια. Θυμάμαι μια φορά και πήγαμε σε ένα άρχουσα τάξη σπίτι να πούμε τα κάλαντα και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού μου παίξε μια κλωτσά. Μια κλωτσά. Δεν θα το ξεχάσω μέχρι να ζω. Γιατί δεν θέλανε, λέει, να τους ενοχλούμε. Ήταν οι λεφτάδες. Πηγαίναμε σε ένα φτωχό σπίτι και μας δίνανε κανένα κουραμπιέ, μας δίνανε κανένα μπουκάλι λάδι που ξέρανε και το πηγαίναμε στη μαμά μας. Γιατί και εμένα ο πατέρας μου είχε 6 παιδιά, είμαστε 6 αδέρφια, φτωχιά οικογένεια, εργάτης, αλλά υπερήφανοι. Θυμάμαι που σφάζανε τα γκουρούνια με το συμπάθειο και η χαρά μας ήταν να πάρουμε τη φούσκα του γκουρουνιού και να την κάνουμε μπάλα, να τη φουσκώνουμε και να την κάνουμε μπάλα να παίζουμε. Αξυπόλυτα. Αυτά τώρα πριν από 60 χρόνια, 65, εγώ είμαι 75 χρονών, είμαστε 8, 9, 10 χρονών και βλέπαμε τι άρχουσα στάξη τα παιδιά και δεν μας πλησιάζανε. Και τις βλέπαμε και τρώγανε στις σοκολάτες και εμείς λέγαμε να μην έχουμε και μια σοκολάτα να την φάμε. Και πολλά και διάφορα. Θυμάμαι να σας δω παραδείγματα ότι τότε ήταν, να σας θυμίσω πράγματα τα οποία τα θυμάμαι, ήταν οι οδοκαθαριστές που λέγαμε ήταν με τα κάρα και περνούσαν οι οδοκαθαριστές, η κάθε νοικοκυρά, η φτωχή νοικοκυρά, είχε ένα πιατάκι κουραπιέδες και τους στάδι, να τους δώσει κουραπιέδες, να τους δώσει μελομακάρονα και είχαν αυτοί ένα καλάθι μεγάλο και τα βάνανε μέσα. Θυμάμαι οι οδοκαθαριστές που ήταν στις αγορές και που κάνανε καρτούλες και τις δίνανε στις μαγαζάτορες και τους δώσανε μπαξίς. Αυτά ήταν παλιτόρα, αυτά δεν γίνονται. Αυτοί που τα έκανε περνούσαν πιο καλύτερα, είχαν τα τσάκια τους. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι για να ζεσταθούμε ήταν η λάμπα, γιατί τότε δεν είχαμε το ρέγμα και δεν είχαμε ούτε ραδιόφωνο, δεν είχαμε ρέγμα, είμαστε με το μαγκάλι και πολλά και πολλά περάσαμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλές γιορτές και να είναι καλά οι άνθρωποι να περάσουμε αυτή την πανδημία που επικρατεί, να περάσουμε, τι να πω τώρα παραπέρα. Πόσα εγγόνια έχετε? Έχω 8 εγγόνια. Πόσα παιδιά? Είχα 5 παιδιά, έχασα ένα. Έχω 4 και 4 η νύφες η γαμπρή, 8 παιδιά έχω. Έχω 8 εγγόνια και 3 δισέγγωνα. Και 3 δισέγγωνα. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές και να είμαστε καλά. Και οι 300 που είναι στη Βουλή να αλλάξουν την νοοτροπία, να κοιτάξουν την ψυχολογία. Η πολύτεκνη οικογένεια είναι ιερό και πρέπει να την σεβαστούν και να επαναφέρουν αυτά που δικαιούνται.
μίξουμε οικογενειακό, όλοι να κάνουμε όλοι μαζί Χριστούγεννα και να ευχηθούμε τα παιδιά μας, τα κόνια μας, να τα αγκαλιάσουμε. Πιστεύω ότι θα έρθει η Ανάσταση.